θα το μεταφράσεις εσύ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, μετά από αυτή την ομιλία του κ. Λιονί, αισθάνομαι πολύ, αυτά που θα σας πω είναι πολύ πεζά, μικρά, λίγα, ό,τι θέλετε, πείτε το. Μπορεί να είναι όμως, γιατί θα μιλήσω λίγο για το που, τι σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνο. Το HLSEU είναι η έρευνα που λίγο αναφέρθηκε και ο κ. Μαγουλάς και η κυρία Κονδύλη, που έγινε από τον τομέα το 2011 για την εγκραματοσύνη στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που αποτυπώθηκε αυτή η έννοια σε ένα επίπεδο. Είχε αρκετά θέματα μεθοδολογικά, τα οποία είναι σε γνώση των ερευνητών. Και αυτό που λίγο θα σας δείξω με τις επόμενες 3-4 διαφάνειες είναι το μέλλον και το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δύο φωτογραφίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ενός δικτύου για την πληροφορία υγείας. Φτιάχτηκε αυτό το δίκτυο, το M-Poll, που είναι Measuring Population and Organizational Health Literacy. Έχει κάνει δύο συναντήσεις μέχρι τώρα, πέρυσι το Φεβρουάριο στην Βιέννη. Συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι αυτών των χωρών και αυτό έβαλαν τις πρώτες βάσεις για να ξεκινήσει η καινούργια προσπάθεια μέτρησης της εγγραμματοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η συνάντηση κατέληξε σε μια διακήρυξη την οποία ανέφερε η κυρία Πιτέλου, την οποία όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε είτε μέσω επικοινωνίας με μένα, με την κυρία Πιτέλου ή με την ομάδα του κυρίου Λιονί. Και η δεύτερη συνάντηση έγινε στην Βέρνη το τέλος Αυγούστου και εκεί πια πέρα από το άρχισε να κουβεντιάζουμε πια μεθοδολογικά για το πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη έρευνα. Αυτές είναι οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο. Η προσπάθεια είναι και η τάση είναι να μεγαλώσει αυτός ο κατάλογος με όλο στο δυνατόν περισσότερες χώρες. Με κόκκινο είναι οι χώρες όπου συμμετείχαν στην πρώτη έρευνα του 2009. Τι δείχνει, βλέπετε ότι σε κάθε χώρα έχει φτιαχτεί δύο μεγάλες ομάδες, ας το πούμε έτσι, που είναι η ερευνητική ομάδα και η ομάδα πολιτικής, ας το ονομάσουμε έτσι. Αυτές οι δύο ομάδες συνιστούν την Εθνική Επιτροπή, το Steering, πώς το λέγαμε, κατευθυντήρια ομάδα. Και βλέπετε η δεξιά στήλη που είναι το Working On σε πάρα πολλές χώρες. Είναι το μείζον θέμα της βιωσιμότητας που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας και της έρευνας. Βλέπετε ότι πολύ λίγες χώρες από αυτό το κατάλογο έχουν, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο του 2019, είχαν εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση για να προχωρήσουν στην έρευνα. Είπα ότι οι δύο στόχοι μεγάλοι του δικτύου ήταν να προχωρήσουν την έρευνα της εγγραμματοσύνης σε μεγαλύτερο επίπεδο, κυρίως όμως να μην μείνουν στο κομμάτι της έρευνας, ή να συνδέσουν τα αποτελέσματα της έρευνας με συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση, με την αυτοφροντίδα και μέσα σε αυτές τις πολιτικές να εντάξουν την εγγραμματοσύνη. Η κυρία Πιτέλου νομίζω θα είπε πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο είναι τρομακτικό ακόμα και για εμάς που συμμετέχουμε. Είναι το σχήμα διακυβέρνησης αυτού του δικτύου, με πολλές προκλήσεις να δούμε πώς ακριβώς θα είναι λειτουργικό αυτό το σχήμα αυτών των χωρών. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτό το δίκτυο? Φαίνεται ότι έχει επιλεγεί ή θα επιλεγεί τις επόμενες μέρες η χώρα και το Ινστιτούτο το οποίο θα φιλοξενήσει που θα είναι ο συντονιστής αυτού του προγράμματος και μάλλον θα είναι, έχουμε μία υποψηφιότητα, υπάρχει μόνο της Αυστρίας. Μένει οι συμμετέχοντες σε αυτό το δίκτυο να υπογράψουν ας το πούμε έτσι, τους όρους κάτω τους οποίους θα λειτουργήσουν και θα συνεργαστούν.
Και σε ό,τι αφορά την ίδια την έρευνα, είμαστε στη φάση επεξεργασίας του ερευνητικού πρωτοκόλλου για την HLS19, η έρευνα δηλαδή για την εγγραμματοσύνη που θα τρέξει το 2019, και αυτό γίνεται μέσα από τη δημιουργία ομάδων εργασίας με αυτά τα θέματα τα οποία βλέπετε εκεί, και ο σχεδιασμός είναι να γίνει η έρευνα στις χώρες της Ευρώπης στο τέλος του 2019 και αρχές του 2020. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Σας είπα ότι το σχήμα που απαιτεί αυτό το δίκτυο για κάθε χώρα είναι να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ο Research Partner, και σε αυτή την περίπτωση είμαστε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Μένει να δούμε τον φορέα πολιτικής, το φορέα, το θεσμικό εκείνο παράγοντα στη χώρα όπου χαράσει πολιτική υγείας και θα μπορεί να εντάξει τα αποτελέσματα της έρευνας στην χάραξη αυτής της πολιτικής. Είναι στρατηγική επιλογή των δύο εταίρων και της ερευνητικής ομάδας η έρευνα στην Ελλάδα, εάν θα γίνει και όταν θα γίνει, να γίνει στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Είναι μια και να συνδεθεί με την μεταρρύθμιση που υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Είναι επίσης μια δεύτερη στρατηγική της ελληνικής ομάδας, ακολουθώντας την γενικότερη στρατηγική, ότι δεν θέλουμε μια ακαδημαϊκή έρευνα, παρόλο που μας ενδιαφέρουν οι δημοσιεύσεις ή οτιδήποτε, αλλά δεν θέλουμε μια ακαδημαϊκή έρευνα, θέλουμε με κάθε τρόπο η έρευνα να συνδεθεί με συγκεκριμένες πολιτικές. Είμαστε στην αναζήτηση χρηματοδότησης, ένα μεγάλος βραχνάς για τους ερευνητές και για τα ιδρύματα. Ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση, έχουμε συζητήσει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που μας δίνουν τα πανεπιστήμια μας, να μπορέσουμε και τα δίκτυά μας να τρέξουμε αυτή την έρευνα, έστω και σε μικρότερη κλίμακα. Και το τελευταίο είναι και η μεγάλη πρόκληση, αν θα μπορέσει η Ελλάδα να παραμείνει μέσα σε αυτό το δίκτυο. Με την έννοια ότι το δίκτυο θα προχωρήσει με τις χώρες οι οποίες θα είναι σε θέση να συμμετέχουν σε αυτό. Λοιπόν, τελείωσα. Αυτό ήταν.